Καλημέρα φίλοι του καναλιού. Από αυτό εδώ το καπνομάγαζο και το συννεφάκι που κρύβεται από πίσω και τα απλωμένα ρούχα εδώ πέρα σε αυτό το μπαλκόνι, εδώ από την οδό, βρείτε το, quiz. Quiz που είναι αυτά τα υπέροχα λουλούδια. Σε ποιο μπαλκόνι. Εδώ είναι ένα αδιέξοδο, θα σας πω ποιο αδιέξοδο είναι. Αδιέξοδο, κοιτάξτε. Εδώ είναι αδιέξοδο, είναι πιλωτές και πολυκατοικίες. Αυτό εδώ είναι το καπνομάγαζο στην οδό Ελευθερίας, εδώ που είναι το ΕΛΚΕΠΑ. Αν σας δώσω να καταλάβετε, κοιτάξτε παιδιά, μπάζα και απορρίμματα, εδώ πέρα, στην οδό Ελευθερίας. Εδώ είναι το πρώην ΕΛΚΕΠΑ, το κέντρο μεταναστών, μεταναστευτικής πολιτικής, κάτι τέτοιο. Εδώ οδηγεί προς το Μασούτι, άμα δείτε, στο εμπορικό κέντρο. Α, το εμπορικό κέντρο είναι από εδώ. Ωραία, αυτή είναι η οδός Ελευθερίας. Ωραία, από αυτήν εδώ την κακιά εικόνα που έχει ο Δήμος Καβάλας, να πούμε και αυτό το καπνομάγαζο εδώ πέρα. Και το ΕΛΚΕΠΑ. Πάμε σήμερα να γυρίσουμε. Δηλαδή, προτείνω σήμερα να ανοίξουμε αδιέξοδο, να ξεκινήσουμε από αδιέξοδο σήμερα. Όπως και στο βίντεο με την οδό Νικόπολης Φωκαίας και Ίστρου, από αδιέξοδο και εκεί ξεκίνησα. Δείτε τα παλιά μου βίντεο, παιδιά. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και δείτε τα παλιά μου βίντεο. Λοιπόν, εδώ είναι το αδιέξοδο και λέει πρώτη πάροδο σε Τσολάκι. Του πρώην δήμαρχο της Καβάλας, του Τσολάκη, εδώ πέρα. Ας δείξουμε και αυτή την εικόνα. Τέσσερις πολυκατοικίες εδώ, στην οδό Τσολάκη και στην πάροδό της. Εσείς που μένετε σε αυτές τις πολυκατοικίες και όχι μόνο εσείς, και στις άλλες κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Το ανθοπολείο Κλέλια. Λοιπόν, ξεκινώντας από αυτή την πρώτη πάροδο που όπως λέει στην οδό Τσολάκη, εδώ πάμε τώρα να στρίψουμε στην οδό αριστερά, στην οδό Κασιανής. Και εδώ έχει μια μικρή αγορά εδώ πέρα. Θα αφήνω εδώ την περιοχή. Ωραία. Και πάμε στην οδό Κασιανής, εδώ πέρα. Κασιανής. Από την οδό Τσολάκη την αφήνουμε στην οδό Κασιανής. Πάμε Κασιανής. Πολύ σώμα ελληνικού οδηγισμού. Βαντζής. Και αυτό εδώ είναι ένα παλιό σπίτι, εδώ είναι κλασικό, πολύ ωραίο. Ας το πάρουμε και αυτό. Αυτό το χρώμα πολύ μου αρέσει, παιδιά. Εδώ και τις πιλωτές, τα αυτοκίνητα στις πιλωτές εδώ των πολιτικών. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, παιδιά. Κάντε εγγραφή στο κανάλι σήμερα, Σάββατο 8 Απριλίου 2023. Κάντε εγγραφή, subscribe, like και share. Να δείτε την Καβάλα σε βίντεο. Λοιπόν, οδός Κασιανής που είναι πολύ μικρή. Όπως είπαμε, θα πάμε Κασιανής. Κασιανής, Βύρονος και Βότση κατεβαίνουμε στο παζάρι σήμερα. Σήμερα έχει παζάρι, λαϊκή αγορά. Subscribe. Ωραία, εδώ είναι Νικηφόρου Ουρανού. Νικηφόρου Ουρανού. Πολλοί κόσμοι κατεβαίνει από εδώ πέρα, από τις πάνω συνοικίες και από δεξαμενή. Δηλαδή, αν κατεβείς όλη την Θεσσαλονίκη, εδώ είναι η Αρσίδου Στάνη και Ευρυπίδου εκεί πέρα. Ευρυπίδου, Νικηφόρου Ουρανού εδώ πέρα. Και συνεχίζουμε την οδό Κασιανής. Εγγραφείτε στο κανάλι. Χολίδης Κωνσταντίνος. Αυτή ήταν η οδός Κασιανού. Πολύ μικρή, Κοιτάξτε. Τετραόροφες πολυκατοικίες με πιλωτή. Παρακαλώ, με πιλωτή. Και αυτή η οδός είναι η οδός Νικηφόρου Ξηφίου. Και από κάτω είναι η οδός Θεσσαλονίκης, εκεί πέρα που σταματάει και ενώνεται με την Αριστείδου Στάνη και Σκρά. Ωραία. Κασιανής και Ξηφίου, εδώ πέρα. Αυτή η κυρία είναι από την Λαϊκή Αγορά. Πάμε να δούμε τη Λαϊκή, αφού έχει το καρτσάκι αυτή. Πάμε να δούμε την Λαϊκή Αγορά. Επικίνδυνο. Με έναν σεισμό σαν την Τουρκία φεύγουν αυτά.
Προσοχή λοιπόν. Εδώ είναι ο οδός Νικηφόρου Ξηφίου. Δεν θα τη γράψουμε στο σημερινό μας βιντεάκι. Θα γράψουμε μόνο Κασιανής, Βύρονος και Βότση. Από εδώ η Νικηφόρου Ξηφίου συνεχίζει κάτω. Θα την πάμε άλλη φορά, οπωσδήποτε. Ωραία, και εδώ πέρα είναι η οδός Ρωμανού. Ρωμανού, Νικηφόρου Ξηφίου. Θα πάμε πάλι την Νικηφόρου Ξηφίου μέσα. Ας δούμε και εδώ πέρα. Α, το σώμα λίγο οδηγήσουμε. Α, και προηγουμένως που είδαμε μέσα, τι ήταν, παράρτημα από εκεί πέρα που είδαμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα τη Βύρονος που είναι από εκεί. 5 λεπτά το βιντεάκι σήμερα, Σάββατο 8 Απριλίου 2023. Θα πάμε τη Βύρονος από εκεί. Κασιανής, την περάσαμε. Νικηφόρου Ξηφίου και συνεχίζουμε. Κοιτάξτε, τετραόροφα και πενταόροφα σπίτια. Κάτι έχουμε εδώ, παιδιά. Θα γίνει μακελιό, θα γίνει μακελιό. Θα γίνει... Τι θα γίνει τώρα, ξέρετε? Γράψτε κάτω στα σχόλια. Θα γίνει μακελιό. Θα γίνει μακελιό, θα γίνει μακελιό. Πολύ ωραία εικόνα. Έτοιμες οι γάτες να μαλώσουν, να μαλώσουν. Το βλέμμα της Αλήνης, κοιτάξτε. Παραφύγει, παραφύγει. Παραφύγει, έλα. Την γλίτωσες, την γλίτωσες. Την γλίτωσες. Αυτή εδώ είναι άγρια, έτοιμη να μαλώσει. Αρσενικά είστε, α, είναι η εποχή που ζευγαρώνουν. Και τα αρσενικά μαλώνουν μεταξύ τους για το ποια γάτα θα ζευγαρώσουν. Είναι αντίζηλος. Αντίζηλος. Δεν είναι μόνο στους ανθρώπους η αντιζηλία, είναι και στις γάτες. Κοιτάξτε αυτό το παλιό σπίτι, το υπέροχο παλιό σπίτι εδώ πέρα. Να κι άλλοι. Νικηφόρου Ξηφίου. Α, ενώνεται με την Νικηφόρου Ουρανού. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ, τσουπ. Θεσσαλονίκη, Σκρά και Αριστείδου Στάνη. Εδώ γκρεμισμένο σπίτι παλιό με πρασινάδα. Αμα δείτε, κοιτάξτε. Πρασινάδα. Αυτό είναι έτοιμο για χτίσιμο, ε. Πολύ ωραία. Νικηφόρου Ξηφίου και στρίβουμε τώρα Βύρονος. Όπως λέει εδώ η πινακίδα, Βύρονος. Οδός Βύρονος. Πάμε να γυρίσουμε την οδό Βύρονος με αυτό εδώ το σπίτι. Το γωνιακό. Που θέλει γκρέμισμα και να χτιστεί ένα καινούριο. Κοιτάξτε τα μπαλκόνια που είχε. Τα παράθυρα, κοιτάξτε. Το παλιό και το καινούριο. Και άλλο παλιό. Εδώ στην οδό Νικηφόρου Ξηφίου και Βύρονος έχει δύο παλιά σπίτια. Τρία. Από εδώ μας βάζει Σκρά, νομίζω. Σκρά. Κοιτάξτε, νεοκλασικό. Και εδώ ακόμα ένα παλιό σπίτι. Εδώ πέρα, παιδιά, νομίζω ήταν το στέκι των αρχικών. Τώρα κάτι ήταν εδώ πέρα στη Βύρονος. Θυμάμαι, είχα διαβάσει σε τοπική εφημερίδα ότι κάτι είχαν κάνει. Έχει χρόνια δηλαδή, εδώ μαζευόταν κάποια παιδιά. Αναρχική, να, το λέει εδώ πέρα. Διαβάστε. Ωραία, αυτή είναι οδός Βύρονος, το λέει και εδώ πέρα. Οδός Βύρονος με αυτό εδώ το παλιό σπίτι. Ωραία. Πάμε τώρα στην οδό Βότση. Η οδός Βότση είναι από κάτω. Τα σκαλάκια δηλαδή, εκεί στα παγωτά του Χασουλάκη. Κλείνω να σου λέω καλημέρα και να μου χαμογελάς. Ωραία. Ωραίο μήνυμα για σήμερα, στο σημερινό βίντεο, να σου λέω καλημέρα να μου χαμογελάς. Και σήμερα κάνει καλημέρα, παιδιά. Κοιτάξτε ουρανό μπλε. Τρελαίνομαι να γυρίζω βιντεάκια με μπλε ουρανό. Εδώ, κοιτάξτε το παλιό σπίτι, στην οδό Βύρονος. Και πάμε. Α, εδώ τα σκαλάκια βγάζουν σκομινών. Α, πάμε λίγο μέχρι τέλος την οδό Βύρονος, να δούμε λίγο και την οδό Ρωμανού. Και πάμε μετά να κατεβούμε όλη την οδό Βότση. Λοιπόν, μια παλιά πινακίδα Βύρονος και μια καινούρια. Αυτή η πινακίδα έχει και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι καινούριες πινακίδες, καινούριες τώρα, πόσα χρόνια έχουν αυτές. Εδώ λοιπόν, τα πολιτικά σκουπίδια εδώ πέρα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κινάλ, παλιό Πασόκ, καινούριο Πασόκ.
Εδώ, ωραία, η οδός Ρωμανού. Και εδώ, άμα υπήρχε και ένας κόκκινος κάδος δεξιά, γιατί το κουκουέ είναι δεξιά, να ξέρετε, και αυτή είναι αριστερή. Και κοινωνική πολιτική, τάχα μου. Εδώ θα έδαινε το γλυκό. Κόκκινος κάδος, πράσινη και μπλε. Δηλαδή, στις εκλογές, παιδιά, το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι. Πολύ ωραίο σπίτι αυτό. Είχε και φίνικα εδώ παλιά. Το μήνυμα που θέλω να περάσω σήμερα είναι. Πετάξτε τα κόμματα στους κάδους. Είναι ιδιωτικές εταιρείες κατασχεμένες στους δανειστές. Ψηφίζουμε ό,τι μικρότερο εκτός Βουλής. Αυτό είναι το σύστημα. Που την καλύτερη πρόταση πολιτικός φορέας, όχι κόμμα, γιατί κομματιάζει το έθνος. Το ίδιο το έθνος με νομική μορφή, την Ελλήνων Συνέλευσης, που συστάθηκε σε έθνος, παιδιά. Η Ελλήνων Συνέλευσης είναι η μοναδική νομική υπόσταση του έθνους. Ο Αρτέμις Όρας, τα 600 δις είναι στον κρατικό προπολογισμό. Το έθνος συστάθηκε και σταματήστε πλέον να ψηφίζετε τα κόμματα. Τα κόμματα είναι ιδιωτικές εταιρείες, είπαμε. Λοιπόν, είδαμε και την οδό Βύρονος που συνδέεται με την οδό Ρωμανού και πάμε τώρα να κατεβούμε από εδώ το στενάκι αυτό για να πάμε στην οδό Βότση. Ωραία, ωραίος κήπος είναι εδώ. Εγγραφή, παιδιά, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Να, τώρα, εσύ που μην το σκέφτεσαι, κάνε εγγραφή στο κανάλι και στις 21 Μαΐου Ελλήνων Συνέλευσης. Η νομική υπόσταση του έθνους. Το έθνος συστάθηκε. Ο άλλος λέει, θα το ρίξει, λέει, πώς είπε, Βόβολη. Βόβολη και Αντωνιάδη και Κασιδιάρη. Μα ο Κασιδιάρης κοίταξε το προσωπικό του συμφέρον και δεν έκανε υπερωτήσεις στη Βουλή για τα 600 δις τους ώρα. Και τα 600 δις τους ώρα ήταν ο λόγος που ο Κασιδιάρης είπε ότι θα έριχνε την κυβέρνηση Σαμαρά, την υπόθεση Μπαλτάκου. Εδώ είναι Κομινών 2Β. Λοιπόν, η οδός Βύρονος εδώ πέρα και πάμε τώρα την οδό Κομινών. Κομινών που θα στρίψουμε μετά Βότση. Αυτή η οδός είναι η οδός Κομινών. Οδός Κομινών εδώ πέρα. Εκεί, αυτή κατεβήκαμε την οδό Βύρονος. Και συνεχίζουμε. Εδώ ήταν παλιά τα αγγλικά στρατηγάκι. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Πάμε για την οδό Βότση. Κοιτάξτε πολυκατοικίες, παιδιά. Α, να και αυτό το νεοκλασικό από την άλλη πλευρά. Ας το δούμε και αυτό. Ωραία. Μετά από χρόνια, ίσως να είναι σε διαφορετική κατάσταση αυτό το παλιό σπίτι. Ωραία. Συνεχίζουμε την οδό Κομινών. Και αυτό το παλιό σπίτι που φαίνεται από κάτω, από Φιλίππου. Με εκεί την πρασινάδα μπροστά. Όχι ρε, η οδός Βότση είναι από πίσω, συγγνώμη. Από εκεί πάει η σκρά. Ωραία, αφήνουμε. Να το παλιό το σπίτι αυτό. Με την καμινάδα του εδώ πέρα. Ας το πάρουμε και λίγο από εδώ. Αυτός είναι και ένας λόγος του καναλιού. Είναι η καταγραφή των παλιών σπιτιών της Καβάλας. Εδώ στην οδό Κομινών. Άλλο ένα παλιό σπίτι με την καμινάδα του. Ωραία. Πάμε από εκεί να κατεβούμε την οδό Βότση. Βότση μέχρι τη Λαϊκή Αγορά και να τελειώσουμε το βιντεάκι. Λοιπόν, εδώ, παιδιά, Καραμαλής, Μητσοτάκης, Άδωνος Γεωργιάδης, όλοι εδώ. Τα πολιτικά σκουπίδια, τα μπλε. Όταν δεν χρειάζεται κάτι, όταν δεν το χρειάζεσαι κάτι, ένα αντικείμενο, το πετάς. Πετάξτε, παιδιά, αυτούς τους πολιτικούς που μας φέραν σε αυτό εδώ το σημείο. Δεν πάει όλο αυτό που ζούμε. Ενώ με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, 20.000 ευρώ σε κάθε Έλληνα πολίτη. Για άμεση ανακούφιση στήριξη. Ολοσχερής αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Εξάλληψη της ανεργίας. Δωρεάν ρεύμα νερό. Κομινών και πάμε και Βότση. Αυτή η οδός είναι εδώ σε Βότση. Λοιπόν, αφού είδαμε την Κομινών, εδώ πέρα πάμε στην οδό Βότση που είναι από εδώ. Εδώ είναι τα γνωστό χασουλάκι που έχει ένα ακόμα εκεί χασουλάκι, πιο πέρα, Κομινών. Είδατε, με την οικονομική κρίση έκλεισαν και τα αγγλικά εδώ πέρα. Αυτά τα αγγλικά στρατηγάκια εξυπηρετούσαν τόσα παιδιά εδώ πέρα, τόσες οικογένειες εξυπηρετούσαν. Ω, πολύ ωραία εικόνα, παιδιά, αυτή. Το παλιό σπίτι, ωραία. Κατεβαίνουμε την οδό Βότση, Βότση 14 λέει εδώ. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι ωραία. Τι ωραίο πλακόστρωτο που έχει εδώ. Κοιτάξτε, πολύ ωραίο πλακόστρωτο. Οδός Βότση.
Και εδώ κάτι καλά και οδηγούν σε κάποιο σπίτι και εδώ. Εδώ, αυτή η πολυκατοικία είναι από εδώ, την οδό Φιλοκτώχου. Λοιπόν, η οδό Βότση συνεχίζει από εκεί πέρα. Η οδός Φιλίππου είναι εδώ, Φιλίππου το λέει εκεί. Και αυτή η οδός είναι η οδός Βότση, από εκεί που τελειώνει δηλαδή, από εδώ που κατεβήκαμε. Ωραία. Βότση και Φιλίππου. Πάμε τώρα να τερματίσουμε την οδό Βότση μέχρι το ξενοδοχείο. Γεια! Ο Βότσης τι ήταν, Ναύαρχος. Α, το άγαλμα του Βότση, παιδιά, είναι στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκό Πύργο κοντά. Εκεί πέρα το έχω δει. Το άγαλμα του Ναύαρχου, Βότση, ναι. Εκεί, Βαλκανική πόλεμη. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ωραία. Ας πάμε και αντίστροφα την οδό Βότση. Sherlock Holmes. Αυτό δηλαδή, κοίτα, ανοίξει τον κρατικό προορισμό νόμο 4651 του 2019 και 4584 του 2018 και δείτε με μεγεθυντικό φακό τα 600 δις στον κρατικό προορισμό. Άρα ο Αρτέμις τώρα έχει δίκιο, ανοίγει καινούριο γραφείο Ελλήνων Συνέλευσης στην Καβάλα, Βενιζέλου 56, μπείτε στο κανάλι και κάντε εγγραφή. Εδώ είναι ο δός Βενιζέλου. Εδώ να πούμε και ένα δυσάρεστο γεγονός που έγινε πριν λίγους μήνες στην Καβάλα. Εδώ πέρα, μια μέρα, δεν θυμάμαι τώρα, τρίτη, τι ήταν, ένα αυτοκίνητο κατά λάθος πάτησε όλο στον γκάζι, έτσι και ήρθε εδώ πέρα και χτύπησε έναν άνθρωπο. Εδώ πέρα και τον... Εδώ πέρα, είχε ρίξει αυτό το κολονάκι και χτύπησε εδώ πέρα και δυστυχώς σκότωσε έναν άνθρωπο. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια φάση είναι αυτή η υπόθεση, αλλά το είχα μάθει δηλαδή και αυτός που τον χτύπησε το αυτοκίνητο ήταν και φίλος. Ερχόταν στο Ζέφυρο και έβλεπε ταινίες, θυμάμαι, όταν ήμουν ταμεία στο Ζέφυρο. Μιλάμε τώρα για το 2007-2008. Εδώ. Τα ωραία σύννεφα που ξεπροβάλλουν πάνω από την Λαϊκή της Καβάλας. Και κοιτάξτε, σήμερα έχει παζάρι εδώ στη Λαϊκή. Εδώ η οδός Βότση που τελειώνει. Πού τελειώνει η οδός Βότση, εδώ τελειώνει και συνδέεται με την οδό Ερυθρού Σταυρού. Εδώ είναι το ξενοδοχείο Εσπέρια. Η οδός Βότση, ο κόσμος με τα ψώνια του σήμερα, με τα ψώνια του. Και τα καροτσάκια του, και καροτσάκια έχει ο κόσμος. Και ας τελειώσουμε το σημερινό μας βιντεάκι με την Λαϊκή Αγορά που ας πάρουμε και λίγο από κοντά. Να δούμε λίγο κίνηση. Το κόσμο να το φωνίζει. Λοιπόν, έγινε. Γεια σας. Δείτε τα δύο βιντεάκια στο τέλος για τα 600 δις και τα έργα για τους δήμους. 2,33 για τους 325 δήμους της Καβάλας. Εδώ από το ξενοδοχείο Εσπέρια και το παζάρι που βρίσκεται σήμερα Σάββατο 8 Απριλίου 2023. Δείτε τον κόσμο, την τεράστια περιουσία του κόσμου με τα 600 δις και τα χρήματα στην Παγκόσμια Τράπεζα που ως ώρας εξασφάλισε την εξάλληψη της ενεργίας με το πρόγραμμα Όραμα Ελλάς από το Global Debt Facility, παγκόσμια διευκόλυνση του χρέους. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δείτε τα δύο βιντεάκια. Δείτε τα βιντεάκια τώρα, ε. Σας καλωσορίζω στην παρουσίαση ατράνταχτων στοιχείων και αποδείξεων των προσφορών του Αρτέμις Ωρα στο κυρίαρχο έθνος των Ελλήνων. Και ενώ όλα φαντάζουν δυσίωνα, το 2012 τον Σεπτέμβρη, ο Έλληνας Αρτέμις Ωρας καταθέτει 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας, με απλά λόγια στο έθνος των Ελλήνων, με σκοπό την αποπληρωμή του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους. Τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου είναι χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
και συγκεκριμένα του τμήματος οικονομικών με το όνομα US Treasury. Ο Αρτέμις Όρας είναι νόμιμος και πλήρως εξουσιοδοτημένος κάτοχος και δικαιούχος των εν λόγω συναλλαγματικών. Με πλήρες σε ισχύ πληρεξούσιο, το οποίο είναι ανέκλητο, διαρκείας και διατηρεί με τα θανάτια και κληρονομική ισχύ. Όλα τα νοτέρω επικυρώνονται στην οθόνη αποτύπωσης εμπορικών συναλλαγών της Αμερικής με το όνομα UCC, με παγκόσμια ισχύ. Το UCC είναι αναγνωρισμένο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αμερικής ως τράπεζα και οι εκτυπώσεις από την οθόνη τους αναγνωρίζονται ως τραπεζική απόδειξη και οι συναλλαγματικές των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως επιταγή πληρωμής. Αδιαφυσβήτητα λοιπόν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ του ελληνικού έθνους. Εδώ βλέπουμε τη νομική γνωμάτευση της κατάθεσης. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία διαμαρτυρία ή αντίρρηση ή ένσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την εγχώρηση, μεταφορά και πίστωση των 600 δισεκατομμυρίων και η πράξη θεωρείται λήξασα. Οι συναλλαγματικές είναι νόμιμες και επιβεβαιωμένες, σε πλήρη ισχύ και αξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία για τους σκοπούς της χρηματοδότησης, στην προκειμένη περίπτωση για την αποπληρωμή δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, χωρίς να μπορεί να προκληθεί ποτέ οποιαδήποτε νομική συνέπεια ή εμπλοκή με οποιονδήποτε τρόπο. Οι δύο όροι του Αρτέμις Όρα είναι οι όροι που θα έθετε ο κάθε χέφρον Έλλην. Λογιστικός έλεγχος και απόδοση ευθυνών. Ο φάκελος με όλα τα επίσημα έγγραφα και την πιστοποίηση της κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων πήγε σε όλους τους αρμόδιους επίσημους φορείς, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα όλοι γνωρίζουν. Το Υπουργείο Οικονομικών κάνει μια ανεπίσημη ανακοίνωση μέσω διαδικτύου. Ο Αρτέμις Όρας μετά την ανεπίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλει εξώδικα και υποβάλλει για ακόμα μία φορά επισήμως την πρόταση των 600 δισεκατομμυρίων προς την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζοντάς τους την υποχρέωσή τους να την ελέγξουν προτού την απορρίψουν ή τη χλεβάσουν. Την εξώδικη δήλωση κοινοποιεί και στον εισαγγελέα του Αριουπάγου αλλά και στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η απραξία των θεσμών κάνει τον Αρτέμις Όρα, ορμόμενος και από την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, να κοινοποιήσει νέα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, με αίτημα τη συνάντησή τους εντός 48 ωρών. Η απάντηση ήρθε από τον Πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ο οποίος δηλώνει αναρμόδιος. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά. Αποδέχεται απευθυνόμενο στον Αρτέμις Όρα και στον δικηγόρο του κύριο Παπαδάκη ότι έλαβε την πρόταση χρηματοδότησης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παραπέμπει την υπόθεση στους επίσημους μηχανισμούς του κράτους, που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εδώ βλέπουμε και το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου με αριθμό πρωτοκόλλου. Το ότι οι μηχανισμοί του κράτους δεν εκτελούν τις διαδικασίες κάνει τον Αρτέμις Όρα να στείλει νέα πρόσκληση στις 7 Νοεμβρίου του 2012 για συνάντηση προς τον Πρωθυπουργό, Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενημερώνει παράλληλα με επιστολές τα μέλη όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων καθώς και όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές. Αφού δεν έλαβε καμία απάντηση από κανέναν πολιτικό φορέα, ο Αρτέμις Όρας προχώρησε και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του Αντωνίου Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενιζέλου, του Φωτίου Κουβέλη, του Ιωάννη Στουρνάρα, του Κάρολου Παπούλια, άπαντων των αρχηγών των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, άπαντων των Ελλήνων βουλευτών και κατά παντός άλλου υπευθύνου. Μηνυτήρια αναφορά για εσχάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος και κακουργηματικής απιστίας. Εκπρόσωπος της πολιτικής κοινής, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μηνύει τον Αρτέμις Όρα για διασπορά ψευδών ειδήσεων σε σχέση με τα 600 δισεκατομμύρια, για ανησυχία λαού και κατάλυση του πολιτεύματος. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου του 2013 στα δικαστήρια της Ευελπίδων, παρουσία εκατοντάδων Ελλήνων πολιτών.
Η δικαστική απόφαση καταπέλτης για το κράτος που σκύβει το κεφάλι στις ορέξεις των επικυρίαρχων τραπεζιτών τοκογλύφων. Αθώος ο Αρτέμις Όρας. Αποδείχτηκε ότι ο Αρτέμις Όρας, δυνάμια μετακλή του πληρεξουσίου, την χάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άλλη μία αδιαμφισβήτητη απόδειξη στα χέρια των Ελλήνων. Σε συνέχεια βλέπουμε την πιστοποίηση μέσα από τη δικαστική απόφαση της επικύρωσης ύπαρξης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων με ακριβείς λεπτομέρειες. Το δικαστήριο επικυρώνει τη γνωστοποίηση του φακέλου των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς όλους τους θεσμούς και τονίζει ότι έλαβε όλα τα σχετικά με την κατάθεση νομιμοποιητικά αποδεικτικά και επικυρώσεις που έγιναν με το Αμερικανικό Δημόσιο καθώς και τα αποδεικτικά κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων στην Τράπεζα του Καναδά. Επομένως, αθώος ο Αρτέμις Όρας. Τα 600 δισεκατομμύρια είναι πλέον του ελληνικού έθνους. Επειδή ωστόσο μετά την ακρόαση και τα αποδεικτικά έγγραφα δημιουργήθηκαν στο δικαστήριο υπόνοιες για τέλεση αδικημάτων από τρίτα πρόσωπα, η δικογραφία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση για τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτος διοκόμενων αδικημάτων. Στις 19 Μαρτίου του 2015, το Υπουργείο Οικονομικών και ο Γιάννης Βαρουφάκης ενημερώνονται εξοδίκως για τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενήμερη λοιπόν και η νέα κυβέρνηση. Ο Αρτέμις Όρας στο εξώδικο ανακοινώνει την άρση των 2 ώρων προκειμένου να διευκολύνει περισσότερο τη διαδικασία, παρόλα αυτά η κυβέρνηση και όλος ο κρατικός μηχανισμός παραμένουν αμέτωχοι. Σήμερα εκδικάζεται η μήνυση που είχε καταθέσει ο Αδωνής Γεωργιάδης εναντίον του επιχειρηματία Αρτέμις Όρα και της ομάδας του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με ομόλογα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ μπορούν να σώσουν την Ελλάδα από το χρέος. Αυτή την ώρα στο δόλιο βρίσκονται, καταθέτουν 2 τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν έρθει από τον Καναδά και από τις καταθέσεις τους φέρονται να επιβεβαιώνουν ότι τα χρήματα υπάρχουν. Δεν πέραμε και στο μνημόνιο, Νίκο, τα ξέρεις πολύ καλά. Το 2009 που έχουν πέσει τώρα μέσα στο ελληνικό κράτος 600 δισεκατομμύρια, θα είχαμε πάει σε χρονοκοπία σίγουρη το 2009. Θα πηγαίναν την επόμενη μέρα συνταξιούχοι και μισθωτοί, θα πηγαίναν στις τράπεζες και θα λέγανε στάση πληρωμών. Δεν υπάρχει μία και δεν υπήρχε μία τότε. Αυτό βρήκε ο Παπανδρέου, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε και δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Ο κύριος Όρας στέλνει και μία μήνυση στους 300 βουλευτές και τους λέει, και σε μένα δηλαδή, ναι, και λέει κύριε, εγώ σας πηγαίνω για εσχάτη προδοσία και για κακουργηματική απιστία. Υπογράφω ότι το παρέλαβα. Ναι. Τι πρέπει να κάνω, να το πάω στη Βουλή. Ελάτε να μας πείτε σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μέχρι σήμερα. Από τότε περάσανε μήνες ολόκληροι και δεν πήρα καμία απάντηση. Η αφόρση είναι τα απόπλακα για αυτούς. Η σημερινή αφόρση δηλώνει ότι έχεις τα λεφτά σου στο λογαριασμό σου, τα έχεις όλα. Γιατί δεν πήρατε ένα 600? Αφού σας τέλειωσα. Γιατί δεν τα πήρατε, είχατε άλλο σχέδιο? Τι άλλο σχέδιο, όπως ψάχνατε για λεφτά. Σήμερα ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα για την Ελλάδα μας. Και ακούστηκε, αποδείχτηκαν τα αμόλογα, αποδείχτηκαν τα πάντα. Ήταν εδώ οι τραπεζίτες. Κύριοι, είστε τα δάνεια. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Εσείς τα έχετε όλα. Δεν τα έχετε. Και τα χρήματα είδατε, ακούστηκε στο δικαστήριο. Είναι κατατεθειμένα στο δικό σας λογαριασμό, στην ελληνική δημοκρατία. Είναι έτσι, δεν είναι? Ναι, αυτή την αφόρση πήρατε σήμερα. Αυτή τη γούλα την έχετε. Πρέπει να μεταλαμπαδεύσει αυτό τώρα. Άρα, Έλληνα, εσύ είσαι κυρίαρχος. Δήλωσε το εγγράφος και απέτησε με την εντολή σου τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι πλέον δικό σου περιουσιακό στοιχείο. Εσύ είσαι το κυρίαρχο έθνος. Η υπογραφή σου έχει νομική ισχύ. Συνένωση Ελλήνων απανταχού της Γαίας. Η μόνη λύση. €2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ είναι ήδη εγκεκριμένα για Ελλάδα και Κύπρο.
Ας δούμε λοιπόν τον ρόλο των δημάρχων και του Αρτέμις Όρας σε όλο αυτό. Βλέπουμε λοιπόν τα έργα στους Δήμους και πώς αυτά ταξινομούνται σε τρεις κύριες ομάδες. ...325 μελέτες με 49.000 έργα έτοιμες προς υλοποίηση για όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τον απανταχού ελληνισμό. Ο Δήμος Ιεράπετρας, με πόρισμα από ομάδα εμπειρογνωμόνων, επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της χρηματοδότησης με εγγυητή τον Αρτέμις Όρα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει την νομιμότητα των κινήσεων του Αρτέμις Όρα, μετά από επερώτηση του Ιορδάνη Τζαμτζή στη Βουλή, ζητώντας να διερευνηθεί από τα σχετικά Υπουργεία η νομιμότητα της όλης δραστηριότητας. Ο Αρτέμις Όρας επιδίδει εξώδικος στις 27 Μαρτίου 2015 στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη με κοινοποίηση στους Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Ιωάννης Τουρνάρα, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Τρόικα, στον Μπαράκ Ομπάμα, πρόεδρο της Αμερικής, στον αρχηγό της CIA και στον Βλαντιμίρ Πούτιν, πρόεδρο της Ρωσίας. Το θέμα του εξωδίκου είναι η κλίση για συντονισμό και εποπτεία, προκειμένου να πάρθουν κεφάλαια από τα παράγωγα του πλούτου των κληρονομικών ταμείων για το ελληνικό έθνος, τα οποία είναι ήδη εγκεκριμένα με ποσό που ανέρχεται στα 2.3.300.000.000 ευρώ. Ο Αρτέμις Όρας καλεί το Γιάννη Βαρουφάκη ως Υπουργό Οικονομικών, που έχει το δικαίωμα εκ του θεσμικού του ρόλου να πράξει τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να πιστωθούν τα χρήματα σε τράπεζα επιλογής του Υπουργείου με την απαιτούμενη ασφάλεια, με πλήρη διαφάνεια και ενώπιον εισαγγελικής εποπτικής αρχής. Δεξιά στην οθόνη μας τα εξώδικα κοινοποίησης στους υπόλοιπους θεσμούς. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα. Το μόνο που μένει είναι η συνένωση των Ελλήνων, δημιουργώντας έτσι τον μηχανισμό, νομικά και θεσμικά, για την υλοποίηση της τεράστιας αυτής χρηματοδότησης.